σε εξέλιξη διαδικασία. Σήμερα γίνονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Προεδρίου στο Εμπορικό Επιμελητήριο Κοζάνης. Οι εκλογές για την Κοζάνη θα διεξαχθούν δύο μέρες, 10 και 11 Δεκεμβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο των Κύλων. Για την Πτολεμαίδα, στο κέντρο του Επιμελητηρίου Πτολεμαίδου, στην Οδό Γουμεράς. Για τα Σέρβια και την Σιάτιστα θα διεξαχθούν οι εκλογές την Δευτέρα και μία μόνο μέρα, στα αντίστοιχα κέντρα των Δήμων. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανασυνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη τα οποία είναι ταμιακά ενήμερα και για τα οποία έχει παρέλθει ένας χρόνος τουλάχιστον εγγραφής τους στο οικείο επιμελητήριο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο κάθε ψηφοφόρος πριν να ψηφίσει υπογράφει μια έντυπη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ψηφίζει μία και μόνο φορά στο οικείο επιμελητήριο και ότι δεν εμπίπτει στα συμβίβαστα που ορίζει ο νόμος. Και ο νομοθέτης με τον καινούργιο νόμο έχει προσθέσει και κάποια άλλα συμβίβαστα, αυτά που αφορούν εγκλήματα γενετήσιας ελευθερίας. Όταν θα προσέλθει για να ψηφίσει με την ταυτότητά του ή κάποιο άλλο δηλωτικό έγγραφο της ταυτότητάς του και την υπεύθυνη δήλωση, λαμβάνει τα ψηφοδέλτια από την Εφορευτική Επιτροπή και πηγαίνει στο παραπάνω που έχει δικαίωμα να ψηφίσει υποψηφίους του τμήματος στο οποίο ανήκει μέχρι 3 στο ανώτατο όριο. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η διεξαγωγή των εκλογών γίνεται ομαλά, η προσέλευση είναι ικανοποιητική μέχρι αυτή τη στιγμή και δεν έχει δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα.